Από την εσωκομματική σύγκρουση που εξελίσσεται ραγδαία στη Νέα Δημοκρατία, στιγματίστηκε η σημερινή εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Βουλή για τον απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να δώσει μια απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά μέσω της απαξίωσης του αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το Μεσίνιο να αντιδρά μέσω δηλητηριώδους διαρροής για τα εθνικά θέματα και τον Νίκο Παπά να καταγγέλει την πρωτοφανή συμπεριφορά του Πρωθυπουργού. Αντιπαράθεση και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ραντεβού μεταξύ των δύο να βρίσκεται πλέον στον αέρα. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω στην αίθουσα τον κύριο Μητσοτάκη και να υπενθυμίσω σε όλους ότι η παρουσία του στη Βουλή δεν είναι μια χάρη προς την εθνική αντιπροσωπεία, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα των καθηκόντων. Είναι η στιγμή που ο Πρωθυπουργός αποχωρεί από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, την ώρα που ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβαίνει στο βήμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά λίγο αργότερα σε μια πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα ανακοίνωση. Και με αφορμή την αποχώρησή του, δεν θα αξιώσω μεγαλύτερο σεβασμό προς την εθνική αντιπροσωπεία από το επίπεδο αυτοσεβασμού που ο ίδιος διαφυλάσσει για τον εαυτό του. Απόρρισαν κάποιοι γιατί δεν παρακολούθησα την τοποθέτηση του αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να είμαι απολύτως σαφής, καθώς είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω αυτήν την τοποθέτηση και θα την κάνω μία και μόνη φορά, ότι δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο 13-0 για παράβαση καθήκοντος από το ελληνικό δικαστήριο. Ούτε θα συνομιλήσω μαζί του, ούτε θα χαριετιστώ μαζί του. Προστατεύω το πολίτευμα με αυτή μου τη στάση. Η συζήτηση σήμερα στη Βουλή μπορεί να αφορούσε τον απολογισμό των πυρκαγιών, με την καλοκαιρινή φωτιά στη Βορειοανατολική Αττική να φτάνει μία ανάσα από τον αστικό ιστό, με τη φωτιά στο Όρβυλο στις Σέρες να κατακαίει για σχεδόν ένα μήνα και με τα στοιχεία να δείχνουν ακόμη μία πρωτιά στις πυρκαγιές για την εφετινή περίοδο συγκριτικά με την υπόλοιπη Μεσόγειο. Όμως την επισκίαση η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να χρησιμοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο για να δώσει εκ της τεθλασμένης έστω απαντήσεις στον Αντώνη Σαμαρά για τη στάση του απέναντι στον Νίκο Παπά προημερών στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Άμεσα το γάντι που πέταξε στην πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού του επεστράφει με ορμή, προειδεάζοντας για μια σκληρή συνέχεια. Είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτίθεται στον κύριο Σαμαρά, όχι επειδή χαιρέτησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έτυχε να καθίσει δίπλα του σε δημόσια εκδήλωση. Άλλωστε, η δήλωση του κυρίου Σαμαρά για τη σκευωρία Νοβάρτης, ότι θα πάει όλους τους υπεύθυνους μέχρι τέλος, ισχύει στο ακέραιο. Ο πραγματικός λόγος βρίσκεται στα ήρεμα νερά με την Τουρκία, που διαταράσσονται καθημερινά πλέον μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις. Όπως αυτή, μόλις τώρα, με την ανάφτεξη της Τουρκίας, που μας ανακοίνωσε ότι όχι μόνο η Κάσος, αλλά ούτε η Λέσβος, ούτε και η Χίος έχουν υφαλοκρηπίδα. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με τα σοβαρά στα σύνορά μας, χωρίς άλλους επικίνδυνους πραγματικά χαργεντισμούς, βραχύβια σύμφωνα φιλίας και υποκλήσεις. Η απαξιωτική αυτή συμπεριφορά του Πρωθυπουργού δεν έμεινε αναπάντητη και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν λοιπόν, για να είμαι απολύτως σαφής και θεσμικός κύριε Πρόεδρε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρει αρχηγό και ένα στοιχειώδη βηματισμό, προφανώς θα είμαι πάλι εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστή κοινοβουλευτικά θεσμική πολιτική αντιπαράθεση. Μην απορρίσετε αν αποχωρήσω και στη δευτερολογία, διότι αυτή θα είναι η πρακτική την οποία θα ακολουθώ έως ότου ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέξει αρχηγό μόνιμο της κοινοβουλευτικής ομάδος και αρχηγό του κόμματός του, υπό την προϋπόθεση ότι προφανώς τα δύο πρόσωπα αυτά θα συμπίπτουν στην ιδιότητά τους. Δεν αναμέναμε βέβαια αυτό το δηλωμένο θεσμικό ατόπιμα. Και θέλω να του πω ότι δεν υποχρεούται να με συμπαθεί. Τα περί χαριεντισμών δεν τα σχολιάζω, διότι δεν απευθύνονται σε μένα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς κύριε Βορύδη, φαντάζομαι. Έχει ο ίδιος ιστορικό προσπαθειών ανάμιξης στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Τώρα θέλει να επιλέγει και το ποιος και με ποιο τρόπο θα ασκεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης με τη σημερινή του στάση αποδεικνύει ότι είναι ασεβής προς τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, δηλώς διότι δεν είναι στην αίθουσα να μας αντιμετωπίσει και βεβαίως
ενοχικός. Η σημερινή του κίνηση είναι ένα στίγμα για την παράταξή σας. Δεν υποχρεούται να συμπαθεί κανέναν. Υποχρεούται να σέβεται την κοινοβουλευτική τάξη. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν τον ενοχλούν τα εσωκομματικά σας. Ποσός μας ενδιαφέρει. Το ποιος θα εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο δεν είναι δική του δουλειά. Τελεία και παύλα. Είναι στοιχειώδες. Παρακαλώ. Και μετά αναρωτιέστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί η αντιμετώπιση από μέρους μου δεν είναι ανάλογη του σεβασμού που εσείς δείχνετε με τη συμπεριφορά. Εκτός από τον διάλογο με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε σήμερα να παραδώσει μαθήματα στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του με ένθεν κακήθεν επιθέσεις. Σε αυτό το οποίο έχω δει μέχρι στιγμής και ελπίζω να διαψευστώ στη συνέχεια, είναι ότι επιμένετε σε αυτή τη γραμμή που με ανάγκασε, ελπίζω να μην χρειαστεί να το ξαναπώ, με ανάγκασε στο παρελθόν να αποκαλέσω το Πασόκ ουσιαστικά ως έναν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ψηφίζεις 36 από τα 66 άρθρα, δεν είσαι μανιχαϊστής. Προφανέστατα έχεις δει κάποια σωστά πράγματα που βελτιώνουν τις διαδικασίες. Έχω την αίσθηση ότι σαν να κάνατε ως Πασόκ μια στροφή 360 μοίρες γύρω από τον εαυτό σας και να καταλήξατε ακριβώς στο ίδιο σημείο που βρισκόσασταν πριν γίνει όλη αυτή η μεγάλη εσωτερική διαδικασία. Εμείς δεν σας είπαμε ακροδεξιούς. Εμείς είπαμε κάτι πολύ απλό στο οποίο δεν βρήκαμε και κανένα σχολιασμό. Γιατί χθες δεν δεχτήκατε την πρότασή μας? Γιατί πρέπει να πάρει 1,1 εκατομμύρια ευρώ ένα κόμμα που κρίθηκε από τον Άριο Πάγο ότι η ηγεσία του είναι στη φυλακή ως καταδικασμένοι εγκληματίες? Τι να κάνουμε? Σημαντικότατοι σας υπουργοί, στενοί σας συνεργάτες, προέρχονται από την ελληνική ακροδεξιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε πάντως να χρήσει η αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ με τη στάση του, με τον αρχηγό της Χαριλάου Τρικούπη να απαντά πως αυτά τα κρίνει ο λαός και πως δεν μπορείς να υποτιμάς την αντιπολίτευση χωρίς περαιτέρω σχολιασμό. Όσο για το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, που η κυβέρνηση συντηρεί ως σενάριο παρά το αγκάθι της παρακολούθησης Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του Πασόκ το άφησε ανοιχτό με το συμβιλικό «όλα στην ώρα τους». Και μια αντεπίθεση. Μένουμε στο ρεπορτάζ, μένουμε στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής. Κώστας Πουλακίδας, Μινάς Κωνσταντίνου και Δημήτρης Κουκλουμπέρης μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα και στους τρεις συναδέλφους. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Μινά Κωνσταντίνου. Μινά, η συζήτηση σήμερα, ή τουλάχιστον ο τίτλος, ήταν η αντιπυρική... Ο αντιπυρικός σχεδιασμός και αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην περσινή περίοδο ή την περίοδο που αφήνουμε πίσω μας πλέον, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει πάρει παράταση η αντιπυρική περίοδος μέχρι τις 15 Νοέμβρη λόγω των καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, η αίσθηση που αποκομίσαμε ήταν ότι μάλλον το όχημα ήταν η αντιπυρική αυτή συζήτηση και περίοδος για να φτάσουμε στα εσωκομματικά και πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, και αν δει κανείς και ποιοτικά τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός για αυτή καθ' αυτή την αντιπυρική περίοδο και για τις πράξεις, τις δράσεις της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των πυρκαγιών και ούτω καθεξής, είναι πάρα πολύ εύλογο η απόφαση του Πρωθυπουργού να στρέψει τα πυρά του στον Αντώνη Σαμαρά, να δώσει μια απάντηση στον Νίκο Παπά, παίζοντας έναν ρόλο, επηρεάζοντας ουσιαστικά τα εσωκομματικά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τη στάση του απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, η οποία επίσης επιδέχεται πολύ μεγάλης συζήτησης. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε με επιχειρήματα τα οποία έχει φέρει και έχει ξαναφέρει και έχει ξαναφέρει στον δημόσιο διάλογο για το τι ήταν η πολιτική προστασία μέχρι που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία την διακυβέρνηση, για το ότι ήταν ένα κτίριο, ετοιμόρροπο, μια γενική γραμματεία. Αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια όμως, και επειδή ο χρόνος μέχρι να πάμε στο πρώτο υποχρεωτικό break είναι περιορισμένος, πάμε να δούμε την αίσθηση που αφήνει η σημερινή τοποθέτηση του. Δεν είναι μόνο αίσθηση, γιατί έχουμε απάντηση και από τον κύριο Σαμαρά, έτσι. Ακριβώς. Μοιραία η επιλογή του Πρωθυπουργού λοιπόν να απαντήσει και από βήματος Βουλής, γιατί είχε δώσει και μια απάντηση μέσω Βρυξελών, δείχνει την πίεση την οποία υφίσταται, η οποία δεν εκτονώθηκε με την ενημέρωση των βουλευτών από τον κύριο Γεραπετρίτη. Γιατί αυτό που έβγαινε ήταν ότι υπήρχε ένα καλό κλίμα και έτσι προέβαλε το κυβερνητικές πηγές τα χειροκροτήματα στο τέλος και το γεγονός ότι οι πιο σκληροί επικριτές της εξωτερικής πολιτικής δεν τοποθετήθηκαν. Όμως στην καλύτερη περίπτωση απλώς κέρδισε λίγο χρόνο.
χρόνο και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεραπετρίτης με τα όσα ανέφερε στους βουλευτές, που ήταν ουσιαστικά και γενικόλογες απαντήσεις που δίνονται και δημόσια. Απλώς προσπάθησε να τους ηρεμήσει και γι' αυτό κρίθηκε πως ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πρέπει να κάνει μια αντεπίθεση, η οποία δέχθηκε και απάντηση, έτσι. Και η απάντηση επανέφερε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ακόμα κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το ήθελε αυτό. Απάντηση γιατί... από τον κύριο Σαμαρά, από την πλευρά του κύριου Σαμαρά, μέσω συνεργατών. Ακριβώς έτσι όπως ακούσαμε και την διαρροή αυτή στο βίντεο που μοιράστηκε βέβαια στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει. Να το αφήσει ασχολιαστό. Λοιπόν, κάτι. Πάμε στον Κώστα Πουλιακίδα και αμέσως μετά και στο Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Τη δική σας αίσθηση θέλω να ακούσουμε. Θέλω αυτό το οποίο είδαμε σήμερα στην Βουλή, αν θεωρείτε ότι είναι μια στιγμιαία αντιπαράθεση, δημιουργεί μια κατάσταση η οποία θα ελεγχθεί πολύ σύντομα και θα κλείσει το εσωκομματικό ζήτημα όπως ανοίγει στην Νέα Δημοκρατία, ή η αίσθηση που αφήνει αυτό είναι ότι πάμε σε μια κλιμάκωση των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών, πρώην και νυν πρωθυπουργών. Το ερώτημα που θέτουν οι δημοσιογράφοι στο Μαξίμου αυτή την ώρα είναι αν υπάρχει ζήτημα διαγραφής του κυρίου Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση του Μαξίμου είναι όχι. Το δεύτερο ερώτημα που φέτουν οι δημοσιογράφοι είναι αν έχει κάτι να απαντήσει το Μαξίμου στον κύριο Σαμαρά. Και η απάντηση είναι ουδέν σχόλιο. Το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε λοιπόν με όρους διαγραφής του κυρίου Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι το ζήτημα δεν είναι πια ακριβώς εσωκομματικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Γιατί φαίνεται πια ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα λειτουργικά συγκεκριμένα, αποτελούν τον κόμπο, και τον κόμπο στον οποίο πλησιάζει πια το χτένι. Σημειώνω ότι 8 Νοεμβρίου θα έρθει ο κύριος Φιντάν στην Αθήνα, 4 Νοεμβρίου όμως θα έχουμε παρέμβαση από τον κύριο Καραμαλή. Υπενθυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη συγκεκριμένα, ήταν ο κύριος Καλαφάτης, ο οποίος μετέφερε εντολές από το Μαξίμου στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας της κοινωνικής ομάδας του κόμματος, που τους έλεγε να μην τολμήσουν να κάνουν ερώτηση η οποία αφορά τα ελληνοτουρκικά. Επίσης, είναι γνωστό ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ουσιαστικά θα θεωρούσε κάζους μπέλι μια τέτοια ερώτηση. Και είναι γνωστό ότι χθες ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε μια πολύ καλή συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα ελληνοτουρκικά. Και σήμερα, όχι τυχαία, η πλευρά Σαμαρά του κάνει λόγο, του θυμίζει την υπόκληση. Μία λέξη η οποία θα συνοδεύει τον κύριο Γεραπετρίτη. Είναι η εικόνα που είχαμε στο Προεδρικό. Λοιπόν. Κατά συνέπεια, αυτά δείχνουν ότι μάλλον ξεκινάμε παρά τελειώνουμε. Πάμε και για ένα σύντομο σχόλιο στο Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Είναι σαφές ότι οδηγούμαστε σε μια κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, της σύγκρουσης. Μιλάμε τώρα για μια ευθεία σύγκρουση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά. Πλέον δεν μένει σε προσχήματα ή σε διαρροές. Έχουμε μια δημόσια αντιπαράθεση, η οποία έφτασε στο σημείο σήμερα να είναι το πεδίο της η Βουλή, η ολομέλεια της Βουλής. Και βεβαίως όταν κανείς παίζει με τη φωτιά και κινείται σε μια τεντωμένη λεπτή γραμμή, όλα είναι ανοιχτά. Ακόμη και οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή την ώρα για ένα ενδεχόμενο μιας πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση, γιατί όταν φτάνει στο σημείο να σκέφτεσαι να διαγράψει έναν πρώην πρωθυπουργό, καταλαβαίνει ότι παίρνει πολλά ρίσκα μια τέτοια επιλογή. Λοιπόν, μένετε μαζί μου. Πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα και πάλι.